μηχανή της Γερμανίας, μείωνε δραστικά τις ανάγκες σε εργατικά χέρια. Και ήταν και υπήρχε και ένα κίνημα Γερμανών εργαζομένων, μας παίρνουν τις δουλειές, κάτι ανάλογο ναι, που έχουμε και εμείς τώρα. Τώρα. Και η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις και σε ομαδικές συνεννοήσεις για να φύγει ο κόσμος. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή η διακρατική συμφωνία τότε με τον Καραμαλή. Ναι, και δώσαν κάποια 100 τόσα εκατομμύρια μάρκα, γιατί 90.000 σε κάθε οικογένεια θύματος που άφησαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, έτσι υπελογίστηκε αυτό το 115 εκατομμύρια μάρκα. Ναι, 115 εκατομμύρια μάρκα. Επίσης, να μείνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι εκεί και να στείλει επενδύσεις η Γερμανία στην Ελλάδα και να παρέχει αρρωγή. Ο Σάκης, η ελληνική κυβέρνηση το ζητάει. Αυτή ήταν η συμφωνία. Ακριβώς. Η οποία υπεγράφει και η οποία σώζεται και δια μαγνητοτενιών των πρακτικών των διαβουλεύσεων της Βόνης. Εσείς μου λέτε να το στείλω σε ποιον, στον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης είδε την άλλη φορά τον Καζάκη, είχε και έλεγε πάλι να φύγουμε από το ευρώ. Με ο Παπαδάκης κάνουν εμπόριο ελπίδας οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλει ο λαός, επειδή πεινάει ο λαός, ο Παπαδάκης, ο Καμπουράκης, όλοι αυτοί δημιουργούν ψευδείς. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μετά έβγαλε τον Κολάτο που, δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι δυστυχώ το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το. Πούστη μου. Τι να, δεν ξέρω τι πειράζει, Ανούλα. Ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί. Μα δεν πειράξα τίποτα πρόβλημα. Να σχαλάσω την εκπομπή τώρα. Τι ωραία. Δεν χαλάσαι. Δεν πούσαι. Ήρθε και πάλι πήραξε και άσε μουσική εκεί. Μπορούμε να κάνουμε έτσι να το κόψουμε. Τι να πω ρε Γιάννη. Τι να πω ρε Γιάννη την τρέλα του κάθε που. Τι έβαλε στο ίντερνετ. Όχι. Ε, πώς πήρασε κάτι ρε Ανούλα. Δεν είχε ίντερνετ και το πούλησε έτσι. Έστω και άλλο. Δεν είχε ίντερνετ. Αφού το έχουμε μαγειρέψει. Βέβαια, πλεονεκτήματα πολύ βασικά για ένα σετ κατσαρόλες. Είναι ανθεκτικές, συγκεκριμένες είναι από αζάλι. Δεν παθαίνουν τίποτα. Εδώ θα την έχετε για μια ζωή. Θα μαγειρεύετε. Δεν παθαίνουν τίποτα. Και κλείσε το τώρα, κλείσε το, σε παρακαλώ, κλείσε το. Δεν παθαίνουν τίποτα. Κλείσε το, κλείσε το. Δεν παθαίνουν τίποτα. Εδώ κλείσε το. Δεν παθαίνουν τίποτα.